Αυτός που έκλεψε το μαλλί από το στρώμα του κρεβατιού είναι ο πιστός. Πώς να απαλλαγώ γρήγορα από τα μάγια πριν με εγκαταλείψει η γυναίκα μου? Δία Ανάια και Διόνη, η βαρχημονιά στη Δοδόνη οφείλεται στο παράπτωμα κάποιου από εμάς? Τι είναι το καλύτερο για μένα, να εξοφλήσω αμέσως το χρέος μου ή να τα αφήσω για αργότερα? Δία Δοδονέ και Διόνη, η καλλιρόη σας ρωτά. Θα καταφέρουμε εγώ και ο αδελφός μου να κρατήσουμε την κληρονομιά για να μπορέσω να πρικίσω την κόρη μου Ανδρομάχη? Δία Νάιε, ο Κλεόκριτος και ο Αμφιμέδων σε ρωτούν. Τα λουλούδια τα έκλεψε ο Σύνδος. Τα χρήματα που είχε κρύψει στο δοκάρι της στέγης ο Μνησίστρατος, τα έκλεψε ο Κινήρας. Δία Νάιε, ο Δημοσθένης σε ρωτά. Θα είναι για το καλό μου να μεταναστεύσω στη Χαλκίδα? Δία, Νάιε και Διόνη, η Κλεονίκη σε ρωτά. Θα πρέπει να πάω με άλλον άντρα για να αποκτήσω παιδιά? Σε ποιους θεούς να καταφύγω? Δία, Νάιε και Διόνη, ο Αλκίνοος σας ρωτά. Θα κάνει καλά ο Νικαίας να εξοπλίσει το εργαστήριό του? Θα είμαι ευτυχισμένος αν παντρευτώ την κόρη του Φιλονίδη, την αδελφή του Παμφίλη. Είμαι ο Κήτος, ο δούλος του Διονύσιου και ρωτώ. Θα με απελευθερώσει ο αφέντης μου όπως μου υποσχέθηκε? Δία, Νάιε και Διόνη, είμαι η Μύρτα και θέλω να μάθω αν θα μείνω χείρα. Θεή, ο Ανθιτιμίδης σας ρωτά. Θα πάρω καθυστερημένα τις δόσεις που μου χρωστά ο Δημήτριος. Θα είμαι ασφαλής εγώ, το πλοίο και το εμπόρευμά μου στο ταξίδι που θα κάνω στην Καρχιδόνα? Δία, Νάιε και Διόνη, αρρώστησαν τα μάτια μου επειδή σας παραμέλησα? Είμαι η Μύρτα που έχασε τον άντρα της και σε ρωτώ. Θα είναι μονιασμένα τα παιδιά μου? Εγώ θα ξαναπαντρευτώ? Δία, Νάιε και Διόνη, είμαι ο Θεοκλήδης και σας ρωτώ. Θα κερδίσω χρήματα αν πάω στη Φάρο? Δία, Νάιε και Διόνη, ο Θεόν σας ρωτά. Πότε θα παντρευτεί η κόρη μου Θάλια έναν καλό άνδρα και πότε θα αποκτήσει παιδιά?